Εδώ είμαστε, ακούτε Radio Net, εκτάκτως σήμερα η καθημερινή ενημερωτική μας εκπομπή στο ρυθμό της μέρας θα διαρκέσει μέχρι τις 12:30. Εκλογές έρχονται και εμείς έχουμε ταχθεί στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομό της Φθιώτιδας. Κύριε Σαρακιώτη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτριες, κύριε Κούτρα. Πού σας βρίσκουμε, είστε υπατμών, είναι τα πράγματα υπό έλεγχο, πού βρισκόμαστε, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, λιγότερο από μια εβδομάδα. Είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, οπότε οφείλουμε να είμαστε όλοι υπατμών, με συζητήσεις, με περιοδίες, πάντα στον κόσμο όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι συνεχίζουμε σε πιο εντατικούς ρυθμούς και την τελευταία εβδομάδα. Κύριε Σαρακιώτη, πριν ξεκινήσουμε τα των εκλογών, είχαμε χτες, τι ήταν Κυριακή, το Σάββατο το βράδυ, είχαμε πανηγυρισμού στην πόλη από την παραμονή της ομάδας στα σαλόνια της Super Link. Ένα αποτέλεσμα που κρίθηκε την τελευταία στιγμή, τελευταίο μισάωρο δηλαδή του πρωταθλήματος. Πώς το βλέπετε εσείς, τι βλέπετε? Πράγματι ο Λαμίας μας καρδιοχτύπησε, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Είναι άκρος τιμητικό για την περιοχή μας. Η ομάδα της πόλης να παίζει στη Super League είναι μια διαφήμιση δουλειά για τον νομό της ποιότητας, πόσο μάλλον για την πόλη της Λαμίας. Και ήμασταν όλοι πολύ ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε σε καλύτερες ημέρες. Οφείλουμε όλοι να βρισκόμαστε δίπλα από οποιοδήποτε πόστο και σε οποιαδήποτε θέση υπηρετεί ο κάθε ένας και η κάθε μια από εμάς. Οφείλουμε να στηρίζουμε την ομάδα της πόλης μας, την ομάδα της ποιότητας και να τη δούμε ακόμη πιο ψηλά. Ειδικά εμείς που είμαστε όσοι αγαπάμε και το ποδόσφαιρο, έχουμε έναν λόγο παραπάνω να βρισκόμαστε στο πλευρό της ομάδας. Κύριε Σαρακιώτη, πάμε λίγο τώρα στα πιο πεζά, γιατί καλά είναι αυτά, αλλά για να δούμε τι θα μας δώσει να φάμε. Έχω μπροστά μου ένα φυλάδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μιλάει για τις πρώτες 50 ημέρες και θα ήθελα λίγο να δούμε ποια είναι τα άμεσα μέτρα, εάν και εφόσον έχουμε μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές της 21ης του Μάη. Συμφωνείτε μέχρι εδώ? Βεβαίως. Κύριε Κούτρα, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι να είναι πρώτο κόμμα την επόμενη Κυριακή το βράδυ. Εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε τονίσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές ότι έχουμε ήδη απευθύνει και θα απευθύνουμε και την επόμενη μέρα κάλεσμα για τη συγκρότηση κυβέρνηση με προοδευτικό προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της χώρας. Και γι' αυτό έχουμε δημοσιοποιήσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη τις 6 μεγάλες εθνικές προτεραιότητες στρατηγικής σημασίας και σήμερα και προεκλογικά έχουμε δημοσιοποιήσει τα 11 σημεία του κοινωνικού συμβολέου, όπως το ανέφερε πολύ γλαφυρά ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουμε τεθεί επιτάπητος για δημόσια συζήτηση τα θέματα της προγραμματικής βάσης στην οποία οφείλουμε να στηριχθούμε. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε δημοσιοποιήσει ακόμη και το πρόγραμμα των πρώτων 60 ημερών. Και τι περιλαμβάνει αυτό? Περιλαμβάνει θετήματα της κοινωνίας, δηλαδή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα επίπεδα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Βιώσαμε μια απίστευτη εσχροκέρδεια και μια απίστευτη ακρίβεια εξαιτίας της αδιαφορίας της ελληνικής κυβέρνησης. Το να βλέπεις το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ είναι κάτι το οποίο επηρεάζει όλους τους κλάδους της οικονομίας και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τον αγροτικό, τον πρωτογενή τομέα. Άρα άμεσα οφείλουμε να προχωρήσουμε στις πρώτες 60 ημέρες στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, όπως και τη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Επιπροσθέτως, μιλάμε για αύξηση των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους κατά 10% άμεσα,
εργαζομένου να ενισχυθεί το εισόδημά τους, καθώς μιλάμε για μια κατηγορία συμπολιτών μας οι οποίοι τα τελευταία 12-13 χρόνια έχουμε δει μόνο μειώσεις και καμία αύξηση. Άρα είναι αναγκαία η στήριξη του εισοδήματος, η στήριξη της αγοραστικής δύναμης και των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως μιλάμε και για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ. Από εκεί και πέρα. Κύριε Σαρακιώτη, μισό λεπτό να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στα πρώτα αυτά μέτρα και θα συνεχίσουμε. Λέμε λοιπόν για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Για να καταλάβουμε όλοι, μιλάμε για πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη και φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν λέτε ότι θα μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όσον αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, θα καταργήσετε, λέτε, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Ειδικού φόρου κατανάλωσης για αγροτικό και κοινοτροφικό πετρέλαιο. Ακριβώς. Γνωρίζετε πολύ καλά, βρισκόμαστε σε μια αγροτική περιοχή. Σιγά σιγά δυστυχώς οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις εγκαταλείπονται. Βλέπουμε χωράφια ανεκμετάλλευτα. Βλέπουμε οι κτηνοτρόφοι μας να σφάζουν ή να πολλούν τα κοπάδια τους. Άρα υπάρχει μια πορεία η οποία οφείλει να αντιστραφεί. Εκτός αυτού, ένα θέμα στο οποίο έχουμε εστιάσει είναι το ζήτημα της πρώτης κατοικίας. Τις πρώτες ημέρες της ανάληψης διακυβέρνησης οφείλουμε και θα νομοθετήσουμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου την αναστολή των πληστηριασμών για πρώτες λαϊκές κατοικίες με την αξία των ακινήτων να φτάνει μέχρι τα 300.000 ευρώ. Έχουμε, προκειμένου να έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα, το πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που παρουσίασε σε μια αναλυτικότατη εκδήλωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τη Λούκα την Κατσέλη και την Έφη την Αξιόγλου. Και αναφέρω τις δύο αυτές κυρίες, καθώς η Λούκα η Κατσέλη άφησε το στίγμα της με τον νόμο Κατσέλη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με το ξέσπασμα της κρίσης, και η Έφη Αξιόγλου ήταν αυτή που έφερε τον νόμο του 2019 για τον επανυπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, όπου χιλιάδες συμπολίτες μας είδαν με το κούρεμα των ασφαλιστικών εισφορών τα οφειλόμενα ποσά τους να μειώνονται σημαντικά και πολλοί εξ αυτών κατάφεραν να συνταξιοδοτηθούν. Γιατί γνωρίζετε ότι όταν κάποιος όφειλε στο ΠΕΒΕ παλιότερα πάνω από 20.000 ευρώ δεν μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί. Με το κούρεμα που έγινε τότε πέσαν τα ποσά αυτά κάτω από τις 20.000 ευρώ, συνταξιοδοτήθηκε και ουσιαστικά πέτυχε κάτι το οποίο αν δεν υπήρχε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το επιτύχανε ποτέ. Επιπροσθέτως, μιλάμε με την ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου άμεσα για κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής στα πανεπιστήμια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την νεολαία, για τη νέα γενιά και να μιλάμε για μια γενιά η οποία στέρισε μάλλον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως, το δικαίωμα να ονειρεύονται, το δικαίωμα να σπουδάσουν σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο προκειμένου να καταστούν πελάτες ιδιωτικών κολεγίων πολλές φορές αμφιβόλου ποιότητας. Άρα πρέπει να ξέρει ο νέος κόσμος, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα να δώσουν εξετάσεις για να εισαχθούν σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την ελάχιστη βάση αγωγής η οποία αφήνει 20.000 νέα παιδιά εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του στερεί αυτό που αναφέρω το δικαίωμα. Κύριε Σαρακιώτη, για αυτό το συγκεκριμένο λίγο τώρα θα ήθελα μια διευκρίνηση. Εντάξει, καταργείτε την βάση, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, σημαίνει ότι άλλοι 20.000 φοιτητές θα προσθεθούν στα πανεπιστήμια. Με βάση το ισχύον σύστημα, είναι πολύ σχετικό το αν θα περάσει σε μια σχολή που σε ενδιαφέρει ή σε μια σχολή γενικώς. Συνεπώς εκτιμώ ότι αυτό που ακούγεται, ότι εφόσον τα παιδιά δεν θα έχουν ελάχιστη βάση εισαγωγής και δεν θα διαβάσουν, δηλαδή θα δώσουν και θα περάσουν και με 3 και με 4, το έχουμε καταλάβει το σύστημα ότι σε πετάει σε μια σχολή που δεν θες, αν εσύ δεν είσαι εντάξει απέναντι στον εαυτό σου να διαβάσεις και να το προσπαθήσεις. Τι λέτε εσείς? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής, κύριε Κούτρα. Πραγματικά ακούω τις αιτιάς της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εφαρμόστηκε η ελάχιστη
στη βάση εισαγωγής και λέγανε το εξής: μα πώς θα περάσει ένα παιδί με 3-4 σε ένα πανεπιστήμιο και θα γίνει καλλικός ή γιατρός κτλ. Ενώ έχει έναν πολύ χαμηλό βαθμό. Θα πρέπει να ξέρουν ότι οι σχολές συγκεκριμένες έχουν υψηλό βαθμό εισαγωγής. Άρα δεν θα γίνει κάποιος γιατρός γράφοντας 3 ή 4. Από εκεί και πέρα δεν έχει απαντήσει ένα τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην εξής απλή ερώτηση. Κάποιος που γράφει 7 ή 8 και μπορεί να μπει σε μια σχολή, σε μια τεχνική σχολή και να αποκτήσει τις δεξιότητες προκειμένου να ασκήσει αύριο μεθαύριο ένα επάγγελμα, για ποιο λόγο του στερούν τη δυνατότητα σε αυτό το παιδί και τον κάνουν πελάτη σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Και κάποιος ο οποίος θα γράψει 4 και 5 μπορεί να πάει σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή σε ένα αμφιβόλου ποιότητας κολέγιο και να γίνει πολιτικός μηχανικός, ας πούμε. Δηλαδή κάποιος με 3 μπορεί να γίνει απευθυνόμενος στον ιδιωτικό τομέα πολιτικός μηχανικός, ενώ αν γράψει 8 ή 9 δεν μπορεί να αποκτήσει μια τεχνική ειδικότητα. Είναι κάτι για το οποίο δεν έχουμε λάβει απάντηση από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Σαρακιώτη, και επειδή πιάσαμε την νεολαία, τώρα ας πιάσουμε και τους απόμαχους. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα και θα ήθελα να μου πείτε, στο πρόγραμμα αυτό των πρώτων 50 ημερών βλέπω επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη του 19 μέχρι 500 ευρώ πλήρης η σύνταξη και ποσοστιαία για τα ανώτερα κλιμάκια. Τι σημαίνει αυτό? Και σύνολο ότι χορηγούμε, λέει, την αύξηση του 7,5% για το 23 σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς, την οποία, αν θυμάμαι καλά, θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η προσωπική διαφορά όταν θεσμοθετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση ήταν η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Τότε, με την προσωπική διαφορά, προσθετήθηκαν συντάξεις από τις περικοπές τις οποίες συζητούσαν οι Ευρωπαίοι αλλά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε πολύ καλά, ήμουν παρόν στη συνεδρία της Βουλής, όπου ο κύριος Χατζηδάκης στον κύριο Γιούνκερ ζητούσε με επιτάσσεως να το απαντήσει αν θα εφαρμοστούν οι περικοπές των συντάξεων. Κάποιοι, προκειμένου να πλήξουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επέμεναν στην εφαρμογή νέων περικοπών συντάξεων. Με την προσωπική διαφορά προστατεύτηκαν. Αυτή τη στιγμή όμως το μέτρο της προσωπικής διαφοράς δημιουργεί ζητήματα όπως αυτό που προαναφέρατε και δεν είδαν την αύξηση που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσμοθετήσει με νόμο του 2018 και εφαρμόστηκε από 1η-1η του τρέχοντος έτους, δεν είδαν τη συγκεκριμένη αύξηση. Οπότε αυτό που περιέχεται στο πρόγραμμα είναι η αύξηση στους συνταξιούχους να περιλαμβάνει και τις κατηγορίες των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν είδαν καμία αύξηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως μιλάμε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ένα μέτρο το οποίο ελήφθη με το που βγήκε η χώρα μας από τα μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία το υπερψήφισε, είχε δεσμευθεί το 19 προεκλογικά ότι θα το κρατήσει ως μέτρο και ήταν συνεχεία και το κατήργησε. Το κόμμα δηλαδή που είχε, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που κατήργησε 2 φορές τη 13η σύνταξη. Μάλιστα. Και επί Σαμαρά και επί Μητσοτάκη. Άρα δεσμευόμαστε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης πλήρης για όσους λαμβάνουν σύνταξη με 500 ευρώ και κλιμακωτά για συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη πάνω από το ποσό των 500 ευρώ, όπως δεσμευόμαστε και για τα αναδρομικά, τα οποία είχαν κοπεί επί Σαμαρά. Και θυμάστε πολύ καλά, ο κύριος Πέτσας, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, προέτρεπε τους συνταξιούχους να μην προσφύγουν στα δικαστήρια, δεσμευόμενος ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αν υπάρξει θετική για τους συνταξιούχους απόφαση, θα εφαρμόσει το μέτρο και θα δώσει σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά. Γι' αυτό και δεν τα έδωσε ποτέ. Εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα δοθούν σε 3 δόσεις όλα τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Μάλιστα. Κύριε Σαρακέτη, μία διευκρινιστική ερώτηση και να κλείσουμε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Λέμε πλήρη σύνταξη θα δοθούν ως 13η σύνταξη, δηλαδή θα δοθεί μία πλήρη σύνταξη έως 500 ευρώ. Αυτός που παίρνει 800 ευρώ σύνταξη, τι θα πάρει?
θα πάρει ένα ποσό μικρότερο. Από τα 800. Θα λάβει, περί 700 ευρώ θα λάβει αυτός. Περί, δεν άκουσα. Περί τα 700 ευρώ. Αν θα πάρει μικρότερο από το ποσό που λαμβάνει. Okay. Όπως και κάποιος ο οποίος λαμβάνει σύνταξη 1500 ευρώ, θα λάβει μικρότερο ποσό από την σύνταξη. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία, να ενισχυθούν τα χαμηλότερα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο. Δεν ξεχνάμε και τους ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν ένα μεγαλύτερο ποσό, αλλά στόχος είναι βάσει των δυνατοτήτων που έχουμε να ενισχύσουμε τα χαμηλότερα εισοδήματα, προκειμένου να αποκατασταθεί, αν μη τι άλλο, να αποκτήσουν μια αξιοπρέπεια στο επίπεδο διαβίωσής τους. Και αυτό έχει νόημα δηλαδή, γιατί αν η 13η σύνταξη ήταν για όλους 500 ευρώ, δεν θα ήταν, δεν θα τη λέγαμε σύνταξη. Εφόσον λοιπόν η 13η σύνταξη είναι μέχρι τα 500 ευρώ σύνταξη ολόκληρο και από εκεί και πάνω συν ποσοστιαία, σημαίνει ότι είναι μια ανακούφιση. Και αν συνυπολογίσουμε και το 7,5% εκεί που δεν υπήρχε από την προσωπική διαφορά, νομίζω ότι είναι μια γενναία αύξηση του εισοδήματος των χαμηλών συνταξιούχων. Ναι. Κύριε Σαρακέτη, μ' ακούτε? Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή παρέμβαση. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Πιθανό να τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.